Η Βουδαπέστη θα μπλοκάρει τις ενταξιακές συνομιλίες του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο η Ουκρανία συνεχίζει να κάνει διακρίσεις κατά της Ουγγρικής Εθνικής Μειονότητας στα δυτικά της χώρας, προειδοποίησε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο. Ο διπλωμάτης ζήτησε από τη γειτονική χώρα να καταργήσει μία σειρά νόμων που θεωρεί η Βουδαπέστη ότι περιορίζουν τα δικαιώματα της Ουγγρικής κοινότητας. Σε συνέντευξή του περιέγραψε την κατάσταση στην Ουκρανία ως απαράδεκτη και έναντι των ευρωπαϊκών κανόνων, εκφράζοντας τη λύπη του ότι οι ενέργειες του Κιέβου έχουν οδηγήσει σε μείωση στον αριθμό των μαθημάτων που διδάσκονται στη μητρική του γλώσσα στα ουγγρικά σχολεία. Για αυτόν τον λόγο, όταν λαμβάνεται απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ουκρανίας, η Ουγγαρία δεν θα μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή της έως ότου επιστραφούν τα δικαιώματα στους Ούγγρους, εξήγησε ο Υπουργός. Σύμφωνα με το διπλωμάτη, η κατάσταση της εθνικής μειονότητας επιδεινώνεται σταθερά από το 2015, με το Κίεβο και τη Βουδαπέστη να βρίσκονται έκτοτε σε μία μόνιμη σύγκρουση. Ο Σιγιάρτο επεσήμανε ότι η Ουγγαρία απλώς ζητά από την Ουκρανία να αποκαταστήσει τα δικαιώματα που είχε η Ουγγρική κοινότητα στη χώρα πριν από 8 χρόνια.